Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ έντονα όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και δεν ξέρουμε και πώς να προφυλαχτούμε τελικά. Ναι, κοιτάξτε, ήταν γνωστό ότι η φετινή σεζόν θα είναι άσχημη από πλευράς ιώσεων αναπνευστικών, γιατί είναι μετά την πανδημία που τα παιδιά ουσιαστικά δεν είχαν αντισώματα, γιατί υπήρχε η αποφυγή του συγχρονισμού και των κοινωνικών επαφών, το φόρεμα των μασκών κλπ. Επομένως, αναμέναμε ότι φέτος υπάρχει μια έξαρση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκοιτιακού ιού του RSV, όπως επίσης και του κορονοϊού και του ιού της γρίπης Α, είναι αυτή η τριπλέτα που περιγράψατε. Εμείς στην παιδιατρική κλινική αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπήρξε ένα πικ γύρω στα Χριστούγεννα που είχαμε πάρα πολλές εισαγωγές με κοντά στα 30 παιδιά νοσηλεύονταν. Αυτό έχει υποχωρήσει τώρα σε μεγάλο βαθμό, αλλά αναμένω βέβαια ότι θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πικ προς το τέλος του μήνα και τον Φεβρουάριο, που παραδοσιακά στην Ελλάδα είναι και ο μήνας που έχουμε τα περισσότερα περιστατικά γρίπης. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά φταίει αυτό που λένε όλοι, ότι επειδή τα παιδιά τα προηγούμενα 2 χρόνια περίπου ήταν απόλυτα προστατευμένα με τις μάσκες που φορούσαν και στα σχολεία, δεν δημιούργησαν τα απαραίτητα αντισώματα προκειμένου να αντιταχθούν σε όλες αυτές τις ιώσεις που έρχονται? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ουσιαστικά μολύνει αυτό όλα... Αυτό είναι καλό να το εξηγήσουμε και λίγο τι είναι, γιατί υπάρχει έντονος προβληματισμός, γιατί εμείς γράφουμε συγκοιτιακός ιός, γράφουμε RSV, όμως υπάρχει και κόσμος που δεν γνωρίζει. Ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός είναι η μετάφραση του RSV στα ελληνικά. Respiratory Syncytial Virus, RSV, είναι τα αρχικά στα αγγλικά, είναι το ίδιο πράγμα. Το RSV μεταφράζεται αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός. Είναι ένας ιός που προσβάλλει τα μικρά παιδιά, τα βρέφη και τα νήπια. Ουσιαστικά όλα έχουν νοσήσει μέχρι την ηλικία των 2-3 ετών. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας ουσιαστικά υπήρχε η αποφυγή έκθεσης σε παιδιά της ίδιας ηλικίας λόγω των αποστάσεων, πράγματι τα παιδιά αυτής της ηλικίας τώρα, τα μικρά παιδιά, δεν έχουν αντισώματα από προηγούμενη έκθεση και υπάρχει πολύ αυξημένη κυκλοφορία του συγκεκριμένου ιού, ο οποίος μπορεί να γίνει επικίνδυνος στα πολύ μικρά βρέφη. Τώρα, αν κάποιο παιδάκι νοσήσει από τον RSV, υπάρχει περίπτωση να ξανανοσήσει ή έχει δημιουργήσει αντισώματα, οπότε παρατείνεται έτσι ο χρόνος? Βασικά τα αντισώματα είναι προστατευτικά από τη φυσική νόσο. Επομένως, ο λόγος που έχουμε πολλά περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ακριβώς γιατί τα παιδιά δεν εκτέθησαν στον ιό, δεν νόσησαν από τον ιό τα τελευταία ουσιαστικά 3 χρόνια, από τον Γενάρη του 20 και μετά. Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, έτσι ένα κομμάτι μεγάλης αλήθειας στο γεγονός ότι θα έπρεπε φέτος, υπήρχε και αυτή η σύσταση έτσι κι αλλιώς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να εμβολιαστούν τα παιδιά με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ισχύει αυτό? Η γρίπη είναι ανησυχητική όταν προσβάλλει κάποιο νήπιο, κάποιο βρέφος, όλη την οικογένεια ενδεχομένως? Κοιτάξτε, για τη γρίπη δυστυχώς δεν υπάρχει ομοφωνία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Υπάρχουν χώρες πολύ σοβαρές, όπως η Φιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εμβολιάζουν καθολικά όλο τον παιδιατρικό πληθυσμό άνω των 6 μηνών. Καλά, εκεί στην Σουηδία, για παράδειγμα, είδαμε φέτος έξαρση ανεμοβλογιάς. Συνάδελφοί σας που ζουν στην Σουηδία μας λέγανε τώρα τα Χριστούγεννα ότι πραγματικά γίνεται χαμός με ανεμοβλογιά, δηλαδή βλέπουν ασθένειες οι οποίες είχαν υποχωρήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια να επανέρχονται. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν γίνεται ο εμβολιασμός, υποχώρησαν οι εμβολιασμοί, γιατί για την ανεμοβλογιά, όπως ξέρετε, υπάρχει εμβόλιο και μάλιστα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο, διότι ουσιαστικά μειώθηκαν οι επισκέψεις στα νοσοκομεία και στους γιατρούς λόγω της πανδημίας. Επομένως και οι εμβολιασμοί για τις κοινές παθήσεις υπολείπονται τα τελευταία 2 χρόνια, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα της γρίπης, η σύσταση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας είναι να εμβολιάζονται τα παιδιά που έχουν υποκείμενα προβλήματα.
Παιδιά που έχουν δηλαδή χρόνια αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα και όχι συνολικά ο πληθυσμός. Εγώ γενικά πάντως να ξέρετε ότι έχω χαμηλό ουδόα να συστήσω τον εμβολιασμό για γρήπη, γιατί το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό, είναι ένα παλιό εμβόλιο δοκιμασμένο και η γρήπη μπορεί να είναι σοβαρή πάθηση πραγματικά σε παιδιά μικρής ηλικίας, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή τους, γιατί τα περισσότερα παιδιά την ξεπερνάνε. Κάνει πολύ ψηλό πυρετό, 40 για 3-4 μέρες, που είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και για το παιδί και για την οικογένεια. Ο συγκητιακός ιός τι συμπτώματα μας δίνει? Είναι τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή πυρετός, ρινική συμφόρηση, βήχας. Και απλά το πρόβλημα είναι στα μικρότερα βρέφη που προκαλεί σαν επιπλοκή από το κατώτερο αναπνευστικό βρονχιολίτιδα. Μάλιστα. Που είναι μια νόσος, η οποία μπορεί να χρειαστεί, αν το παιδί δεν συντίζεται καλά και έχει έντονα συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, εισαγωγή στο νοσοκομείο, χορήγηση οξυγόνου κλπ. Τώρα με τον κόρο... Δεν υπάρχει και εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, να το τονίσω αυτό. Μάλιστα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τον κορονοϊό. Εκεί παρατηρούμε έξαρση στα κρούσματα σε παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πραγματικά σε αυτές τις γιορτές φιχταγκαλιαστήκαμε όλοι. Θα έλεγα πως όχι. Θα έλεγα ότι είχαμε περισσότερα κρούσματα το καλοκαίρι πλέον λόγω των εμβολιασμών, αλλά και της ευρύτατης κυκλοφορίας του ιού τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι από εμάς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, έλεγαν έχει αντισώματα, είτε από φυσική νόσηση, είτε από τον εμβολιασμό. Επομένως, ναι, εξακολουθούμε να βλέπουμε περιστατικά, αλλά είναι λιγότερα σε σχέση με το καλοκαίρι. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ αυτή την εποχή είναι η γρήπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Δηλαδή, είχαμε περιστατικά γρήπης ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, που συνήθως ερχόταν ένα μήνα μετά η γρήπη στην Ελλάδα, δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ, όπως ήδη προείπα, και αναπνευστικό συγκητιακό ιό, που έχουμε κάθε χρόνο, απλά φέτος είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός με τα γενώσιμα, που κανείς δεν θέλει γενώσιμο ούτε για τον εαυτό του, ούτε για το παιδί του. Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε. Είναι λάθος που δεν χρησιμοποιούμε οι Έλληνες τα γενώσιμα. Τα γενώσιμα είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα φάρμακα. Είναι ισοδύναμα και υπάρχει πολλή βιβλιογραφία που το υποστηρίζει αυτό και είναι κάτι το οποίο γίνεται, η χρήση τους είναι ευρύτατη στο εξωτερικό και η χρήση γενωσίμων οπωσδήποτε οδηγεί σε πολύ σημαντικά οικονομικά ωφέλη τα συστήματα υγείας. Μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά χρήματα με τα γενώσιμα. Γιατί σίγουρα οι εθνικοί πόροι δεν είναι περιορισμένοι. Έτσι. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά θέματα οικονομικά, δεν έχει μόνο το σύστημα υγείας, είναι οι εξοπλισμοί, είναι πολλά πράγματα, τα ξέρετε. Τώρα για το θέμα της έλλειψης φαρμάκων, δεν είναι ένα ελληνικό θέμα, είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο. Υπάρχει έλλειψη στις πρώτες ύλες και σε αυτό έπαιξε βασικό ρόλο το θέμα της πανδημίας. Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα στην περιοχή του Εύρου δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι στην Αθήνα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μεγαλύτερο στα μεγάλα αστικά κέντρα από ό,τι είναι εδώ. Παρότι αυτό που είπατε ισχύει, ότι κάποιοι γονείς δεν βρίσκουν το φάρμακο που του συνταγογραφεί ο γιατρός τους, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις και στα αντιπυρετικά. Δηλαδή, μπορούν να βρουν όχι το ίδιο, αλλά με την ίδια δραστική ουσία άλλης εταιρείας, ή μπορούν να βρουν και εισπνεώμενα φάρμακα ή και αντιβιωτικά τα οποία να είναι πολύ παρόμοια με αυτό που τους έγραψε ο γιατρός τους. Επομένως, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, ούτε και μελλοντικά. Το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι υπό έλεγχο και τα νοσοκομεία επίσης δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ελλείψεων. Άρα λοιπόν οι πολίτες ουσιαστικά λειτουργούμε λίγο έτσι, είναι καθαρά εγκεφαλικό το ζήτημα. Θέλεις ας πούμε αυτό που έχεις μάθει, αυτό που έτσι μεγάλωσες με αυτό το φάρμακο. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι άλλο, αλλά ουσιαστικά σου δίνεται η λύση και δεν τη θέλεις. Πρέπει λίγο να αποβάλουμε αυτή την οτροπία. Πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα που να έχουν την ίδια δραστική ουσία. Και ας μην είναι ακριβώς το σκεύασμα που μας σύστησε ο γιατρός ή μας έγραψε, αλλά να έχει την ίδια δραστική ουσία. Επαναλαμβάνω, τα γενώσιμα είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα φάρμακα και είναι πολύ φτηνότερα. Και έτσι γλιτώνει χρήματα το σύστημα υγείας και τελικά γλιτώνουμε όλοι μας. Να ρωτήσω κάτι. Θα πω αυτό που το σκέφτομαι εγώ σαν απλός πολίτης. Και διορθώστε με σε τι θα κάνω λάθος. Στην ουσία, το γενώσιμο είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει την ίδια δραστική ουσία με ένα γνωστό φάρμακο αντίστοιχο, απλώς δεν έχει αυτό το brand name. Ισχύει αυτό ή κάνω σε αυτό κάτι λάθος?
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Τα φάρμακα συνήθως παίρνουν όταν κυκλοφορούν αρχικά και είναι μοναδικά, τους δίνει η πολιτεία το δικαίωμα για μια χρονική περίοδο, συνήθως μια δεκαετία, να μπορούν να τα χρησιμοποιούν σαν μοναδικά, που είναι και το χρονικό διάστημα στην ουσία που η εταιρεία βγάζει, που έκανε βέβαια πολλά χρόνια ερευνών για να το κυκλοφορήσει στο εμπόριο και να το εγκρίνει, θα βγάλει χρήματα. Μετά, ουσιαστικά, όταν σπάει η πατέντα, μπορεί οποιοδήποτε να παράγει το αντίστοιχο, με την ίδια δηλαδή δραστική ουσία, αλλά με άλλο όνομα. Και δόξα τω Θεώ, στα αντιπηρετικά και σε πάρα πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς οι παιδίατροι, αντιβιωτικά, εισπνεώμενα κλπ, υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Επομένως, νομίζω ότι έχει γίνει πολύ ντόρος και μεγέθυνση του ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλο, πιστέψτε με. Είναι υπό έλεγχο η κατάσταση.